Και ερχόμαστε λοιπόν στο τελευταίο μάθημα με τον Αγαμέμνονα, ο οποίος γράφει αύριο. Καλή επιτυχία, Αγαμέμνονα. Ο Θεός μαζί σου. Όλα θα πάνε τέλεια. Και ο Αγαμέμνονας, από την ώρα που αρχίσαμε το μάθημα, κάνει το σταυρό του. Μπράβο, Αγαμέμνονα. Είσαι πραγματικά Θεός. Εγώ πιστεύω θα τα πας τέλεια, θα είναι τόσο γελία, που θα μου πεις, κυρία Μέρη, τι κάναμε όλο το χειμώνα, γιατί με πρίζατε, γιατί δεν με αφήνετε στην ησυχία μου, αφού βλακίες μας βάλανε. Θέλω να πω δηλαδή ότι, απλά θα είναι, είμαστε πάρα πολύ, πώς το λένε, έχουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, έχουμε τρέλα, έχουμε κορδέλα, θα πάμε να γράψουμε και αύριο, μετά τις 5 το απόγευμα, θα είμαστε πραγματικά, θα έχει φύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω μας, γιατί θα έχει τελειώσει αυτή η φάση και θα απλώνεται το καλοκαίρι μπροστά μας. Έχω δίκιο? Για μένα, για εσάς το δίκιο. Λοιπόν, οπότε καλησπερίζουμε όλο το λαό, ο οποίος μας βλέπει, και καλή επιτυχία σε όλων τις εξετάσεις, γιατί δεν είναι μόνο εξετάσεις των Αγαμέμνων, είναι οι εξετάσεις χιλιάδων άλλων παιδιών. Και θα πάμε κατευθείαν τώρα να αρχίσουμε το υπέροχό μας Test 7. Είναι και το τελευταίο. Έχουμε κάνει ένα κανονικό challenge, ένα ολόκληρο δηλαδή βιβλίο, το οποίο και έχουμε αναλύσει. Κάτσε λίγο να μπούμε όπως πρέπει και σωστά και ωραία. Ωραιότατα. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν στο τελευταίο και τυχερό μας τεστ από το βιβλίο της κυρίας Σίλβια Κάρ, 7 ECCE Michigan Tests, και όπως κάθε φορά βλέπουμε το grammar, δεν κοιτάζουμε, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, online το listening. Πάμε λοιπόν κατευθείαν να αναλύσουμε το grammar, το λεξιλόγιο, ένα από τα κείμενα ενδεικτικά, και μετά να εξηγήσουμε τα δύο τα writings, το γράμμα και την έκθεση, και φυσικά να διαβάσουμε μετά και το λεξιλόγιο που μας παραθέτει η κυρία Κάρ στο τέλος του κεφαλαίου 7, στο τέλος του τεστ 7, το οποίο αποτελείται από τη λέξη, τα συνώνυμα αυτής και την ελληνική μετάφραση. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε λοιπόν, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, και πάμε στο number 51. Do you know if she ever bought that car she always wanted? Ένας καθαρός αόριστος, if she ever bought. 51 λοιπόν, B. Most adults think that school uniforms should be required. Θα έπρεπε δηλαδή να θεωρούνται δεδομένες. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικές. Should be required. Number 53. What a good idea it was to call old friends and invite them all to a reunion party. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία επιφωνηματική πρόταση. What a good idea it was. Το C. Number 54. As we all know, καθώς ξέρουμε όλοι. So, as we all know, something must be done about this situation. 54. C. An interested teacher can make students learn to make someone do something, άρα λοιπόν γυρνώ παρέμφατο στο B, can make students learn anything she wants. Number 56. I'm not sure if my father can afford to buy a new house at present. I can afford to do something. Έχω την οικονομική δυνατότητα να κάνω κάτι. If you want to improve your fluency, you should practice a foreign language as much as possible. Όσο το δυνατόν περισσότερο. As much as possible. Και πάμε number 57. Sorry, we were at number 57. Let's go to number 58. Do you think Mary is coming back? Well, she was here at 4, but hasn't been back since then. Δεν έχει έρθει από τότε. Hasn't been back
since then, το A. We had just finished eating, το D, when Jack dropped in. Είχαμε μόλις τελειώσει το φαγητό. We had just finished eating. Υπερσυντέλικος διαρκείας. Past perfect continuous. 60. Since she has lost quite some weight, I let my sister wear some of my clothes. Since, και η κλασική του συνοδεία αυτή του παρακειμένου, since she has lost, από τότε που έχει χάσει, I let my sister, να η σύνδεση του παρακειμένου με το παρόν, I let my sister wear, let someone do something, let my sister wear. Number 61. Her magazine job was to photograph famous personalities. Her magazine job was to photograph famous personalities. 61A. The assignment, η εργασία, we have now is more interesting than the one we had before. Is more interesting than. Πιο ενδιαφέρουσα από. 63. Try listening closely and you will be able to hear the sound of the waves lapping against the beach. Try listening closely and you will be able to hear. You will be able to hear. Be able to, στον μέλλοντα. Θα μπορέσεις να ακούσεις. Τι κάνουν τα κύματα? The waves lap. L-A-P. Αυτό που λέμε δηλαδή παφλάζουν, χτυπούν ελαφρά. 64. Since the professor still hasn't arrived by 10 o'clock, they decided class must have been cancelled. Και είμαστε στο number 65 on the next page. Και λέμε τα εξής. My mother bakes not only for our family, but for our neighbors as well. Το B. Ή θα λέγαμε λοιπόν not only, but also. Ή not only, but as well. Και είμαστε στην δεύτερη από τις δύο συντάξεις. 66. Can you hear the traffic from your apartment only if the windows are open? Το D. 67. I know something about mathematics. Σαν λες δηλαδή, I know a few things. I know something about mathematics. 68. Mary left the room without even saying goodbye, χωρίς καν να πει, without even saying. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στο C. Βλέπεις ότι το without, που είναι πρόθεση, και έχουμε πει επανειλημμένως ότι οι προθέσεις συντάσσονται ή με ουσιαστικά ή με γερούνδια, άρα without saying. 69, 70 και 71 για να τελειώσει η πρώτη αυτή στήλη. She was the one who was supposed to take out the garbage. She was the one who was supposed to take out. Η οποία υποτίθεται πως, το A. Number 70. The cosmetics company claims that their product causes no harm to the skin. 71. There are a variety of photography seminars offered this term. A variety of, μία ποικιλία από. Και αρχίζουμε την επόμενη στήλη, number 72. Not only. Τι βλέπουμε λοιπόν, not only but also ή not only but as well. Θα τολμήσω να πω ότι το 72 είναι ολόιδιο με το 65. Απλά είναι άλλο το σημείο στο οποίο μας γίνεται η ερώτηση. Διαβάζω λοιπόν.
Not only is the campus library open on Saturday and Sunday, but on, έχουμε ξεχάσει το on, holidays as well. So, but, not only, but as well. Όχι μόνο, αλλά και. 73. You should call him despite the differences you have had in the past. Despite paroles. You can always reach me by phone to reach someone by phone, by letter. Children's attitudes change completely when they begin spending time with friends. Begin, συγκερούν βιώματα, ανήκει στην ομάδα ρημάτων, I begin doing something, τα οποία συντάσσονται με γερούνδιο. So when they begin spending time with friends. 76. Do these shirts go in this closet? No, all of them don't belong here. 77. What is your field of study at university? I haven't decided yet what it is I want to study. I haven't decided yet. Δεν έχω δηλαδή αποφασίσει ακόμη. 78. My niece can sing just like an opera singer. Just like. Η απόλυτη έτσι παρομοίωση. Just like. Είμαστε στην τελευταία στήλη της γραμματικής γιατί μετά αρχίζει το λεξιλόγιο και αρχίζω από το number 79. What is your line of business? Δηλαδή, τι δουλειά κάνεις σαν να λέμε, πού δραστηριοποιείσαι επίσης σαν να λέμε. So what is your line of business? I work with children. 80. Although they spent a lot of money on it, the theater production was a flop. Flop είναι βέβαια η αποτυχία. Although they spent a lot of money on it. Αν και ξόδεψαν πολλά χρήματα. Number 81. The accident victim was taken to the hospital by the ambulance. The accident victim was taken. Δηλαδή, παθητική φωνή του αορίστου. How do you feel about traveling abroad for the first time? About, πρόθεση, και γερούνδιο, about traveling abroad. Number 83. Is it possible to find a copy of the lecture that was presented yesterday? That was presented. Έχουμε τον ειδικό σύνδεσμο that, άρα έχουμε μία δευτερεύουσα ειδική πρόταση, η οποία δηλαδή ομιλία παρουσιάστηκε χθες. Not again. It looks like we've run out of vanilla ice cream again. We've run out of phrasal verbs. When I left the cafeteria, the others were still eating their lunch. When I left, simple past, the others were still eating, past continuous. Άρα λοιπόν, μία πράξη στον past continuous η οποία γινόταν για πάρα πολλή ώρα και εγώ διέκοψα με τον, όχι την πράξη ακριβώς, αλλά εγώ τελείωσα μαζί τους και απλά έφυγα, άρα πέρασα σε άλλη φάση. Και αυτό το εκφράζω με τον simple past. Πάμε να αρχίσουμε και το ωραίο μας το λεξιλόγιο. Number 86, παρακαλώ. Όλο το λεξιλόγιο θα το εξηγήσουμε σε λίγη ώρα γραπτός. Το έχουμε σε ξεχωριστές σελίδες. Εδώ θα λέμε μόνο τι σημαίνει η σωστή απάντηση. Martha didn't expect her 8-month-old daughter to be talking yet. Expect, λοιπόν, λέμε someone to do something. Περιμένω από κάποιον να κάνει κάτι. The sheriff's department is investigating the robbery. To investigate, λοιπόν, κάνω έρευνα. Number 88. Medical researchers considered many factors, πολλούς δηλαδή παράγοντες, many factors, when looking for a cure to the disease. Number 89. Van Gogh's paintings will be on display
They will be exhibited, δηλαδή θα γίνει παρουσίαση. They will be on display at the art gallery next week. Λοιπόν, ένας καθαρός πρώτος υποθετικός λόγος, από τα λίγα έτσι εύκολα. If George does not drive us to the party, I'm afraid we will have to take a cab. Πρώτος υποθετικός λόγος, λοιπόν. First conditional. Number 91. This new dress needs minor adjustments, δηλαδή μικροδιορθώσεις, minor adjustments, to fit me perfectly. 92. I shouldn't have to be the one to take the blame, να πάρω την ευθύνη, every time something goes wrong, το B. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη στο number 93. Λοιπόν, I don't want to be the one who conducts the interviews all the time. To conduct an interview, λοιπόν, διεξάγω μία συνέντευξη. I want to thank everyone who supported me in the election. To support someone, υποστηρίζω κάποιον. 95. Why do you carry a cell phone with you if it's always dead? So we say my phone is dead, the battery is dead. Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφία. Και συνεχίζουμε, 96. It is common for children to write to each other using secret codes, μυστικούς κώδικες, secret codes, so that other people can't understand what they've written. 97. With your qualifications, you should satisfy, θα πρέπει δηλαδή να ικανοποιήσεις, all of the requirements for the position. Requirements είναι οι απαιτήσεις βέβαια. Number 98. I don't think it's your concern. It's not your worry, it's not your concern. Δεν είναι δηλαδή, δεν αποτελεί δική σου ανησυχία. What goes on in the rest of the office? This book covers three different theories about the building of the Egyptian pyramids. This book covers. Καλύπτει. Και εσείς φτάνουμε στο 100. The red wine left a large red stain, ολικές, on the white tablecloth. I have always admired, πάντα δηλαδή, πώς το λένε στα ελληνικά, admire, admiration, θαυμασμός, θαύμαζα. I have always admired, από πάντα λοιπόν θαύμαζα, her cool approach to life, an approach to life, μία προσέγγιση στη ζωή. Πάμε στο 102. If what you're doing doesn't work, try to approach it from another angle. Try to approach it. Προσπάθησε να το πλησιάσεις, να το προσεγγίσεις. Approach, λοιπόν, και προσέγγιση και προσεγγίζω, και ρήμα και ουσιαστικό. From another angle, από μία άλλη γωνία. Πάμε στο 103. A crowd of fans gathered, μαζεύτηκαν, to see the team's bus arrive. I couldn't take both classes because they were being given simultaneously, παράλληλα, at the same time, simultaneously. I leave all my travel arrangements to the travel agency. I leave all my arrangements, all my travel arrangements, all the details about my traveling. 106. We could see the winner of the race quickly approaching the finishing line. Γρήγορα να πλησιάζει το δί. Και πάμε στην τελευταία σελίδα του λεξιλογίου για να προχωρήσουμε μετά στο reading. Λοιπόν, all my old books, are stored in packages. Είναι δηλαδή πακεταρισμένα, είναι βολεμένα.
all the children declared that he was the best Santa Claus they had ever seen. To declare, που σημαίνει βέβαια δηλώνω. Because of a fight over a girl, the relationship between the two boys is tense. The relationship is tense. Δηλαδή, οι σχέσεις είναι τεταμένες. Πάμε στο 110. After exploring the moon, to explore, που σημαίνει βέβαια εξερευνώ, after exploring the moon, NASA has now moved on to Mars. In place of, δηλαδή, στην θέση του, in place of Mrs. Smith, we had a substitute teacher, αντικαταστάτρια, come in to take the class. I can't say that I liked the remark, the comment, το σχόλιο, you made about me to the boss. The flu, η γρήπη, that swept through the US last year, has now reached Europe. Το είμα είναι ανώμαλο, sweep, swept, swept, που σημαίνει σαρώνω, swept through. Σαν τον κορονοϊό. Sorry? Σαν τον κορονοϊό. Exactly, like the coronavirus. Αυτή Σιλβεγκάρ βλέπει το μάλλον, σίγουρα. Πες το πάλι, Γαμέμνονα. Αυτή η Σίλβια Καρ, λέω, βλέπει το μέλλον σίγουρα. Yes, she does. She's wonderful. Λοιπόν, πάμε στο 114. You have to put in your entry. Πρέπει δηλαδή να δηλώσεις τη συμμετοχή σου. To put in your entry by tomorrow if you want to enter the contest. Please remain seated. Παραμείνετε δηλαδή καθισμένοι until the plane lands. Remain seated. I did not notice you sitting there in the corner. Δεν σε πρόσεξα. 117. You have to admit chocolate cake tastes better than chocolate cookies. To admit, να παραδεχτείς. Her kind words helped ease my pain. To ease someone's pain, απαλύνω τον πόνο κάποιου. Bob earns twice as much as I do, even though we work in the same field. To earn money means to get paid for my job. So to earn money from work. Κερδίζω λοιπόν χρήματα από τη δουλειά μου. Και τέλος, there are several advantages to living near your workplace. Πολλά λοιπόν τα υπέρ, several pros, several advantages. Το πρώτο λοιπόν από τα κείμενα που υπάρχουν στην άλλη μας σελίδα, το βλέπουμε έτσι σαν ενδεικτικό του ECCE και το διαβάζω αμέσως, το μεγαλώνω για να βλέπουμε όλοι καλά και από ό,τι βλέπω εδώ έχει να κάνει με τον ιατρικό τομέα. Most people don't realize that before World War II, blood transfusions were not commonplace. They were not usual, in other words. An irony of war, however, is that along with its destruction come beneficial advancements, especially in medicine. World War I had led to a better understanding of shock caused by blood loss. Field surgeons, δηλαδή οι γιατροί, οι χειρούργοι που δούλευαν στο μέτωπο του πολέμου, field surgeons found that most fatalities, οι πιο πολλοί θάνατοι, occurred not from the direct physical damage of wounds, but from loss of blood, από το γεγονός ότι έχανε ο ασθενής αίμα, ακατάσχετα. When large amounts of blood are lost, the blood vessels collapse and the body goes into shock. Adding whole blood was an obvious solution to shock, but blood storage, δηλαδή το πώς θα διατηρούσαν το αίμα για να φτάσει μέχρι τον ασθενή, was then so primitive, ήταν δηλαδή αυτό που λέμε τόσο πρωτόγονο στα σπάργανα, that supplies went bad before they reached the front. Another option was to use plasma,
the fluid portion of blood from which the cells had been removed. But with the plasma kits being produced at the time, a combat medic, ένας δηλαδή ιατρικός γιατρός, ένας πολεμικός γιατρός, had to mix, όχι πολεμικός γιατρός απλά, ένας νοσοκόμος στη μάχη, had to mix dried plasma and water thoroughly before transfusing, πριν την μετάγγιση. The whole process could take as long as 10 minutes, an eternity at war, eternity, η αιωνιότητα. During World War II, the American military began searching for a way to improve the process of blood replacement. They found that adding ethyl alcohol to plasma caused the proteins to become insoluble and settle to the bottom of a test tube. With this process, they succeeded in isolating albumin, one of many proteins in plasma that maintain blood volume more efficiently. Albumin alone works as well as plasma, and since it is only one element of plasma, even in liquid forms, it takes up only a fraction of the shipping and storage space that dried plasma does. Και πάμε στην ερώτηση 121, η οποία και μας λέει. According to the author, what is ironic about war? Και είναι το C. It is helpful in some ways. Για να βρούμε λοιπόν πού το αποδεικνύει αυτό μας το κείμενο. Είμαστε στην πρώτη παράγραφο και λέει. An irony of war, however, is that along with its destruction come beneficial advancements, especially in medicine. 122. One of the reasons why blood transfusions were rare before World War II was because, blood replacement technology was not advanced enough. Εδώ θα κατέβουμε λίγο κάτω και θα φτάσουμε στην τελευταία παράγραφο, όπου και μας λέει. During World War II, the American military began searching for a way to improve the process of blood replacement. 123. According to the passage, ethyl alcohol was, και είναι το D, used to separate albumin from plasma. Για να δούμε πού το λέει αυτό. Είμαστε λοιπόν τελευταία παράγραφος περίπου 4-5 σειρές πιο κάτω. With this process, they succeeded in isolating albumin, one of many proteins, in plasma. Και όπως είμαστε μένουμε στο 124 που μας λέει, the passage focuses on how, το C, blood transfusion technology improved. Εδώ πρέπει να ομολογήσω ότι μιλάμε για ολόκληρο το κείμενο και όπως βλέπετε κι εσείς δεν έχει να κάνει με ένα ακριβώς κομμάτι. Απλά, αν διαβάσουμε και τα άλλα, λέει ας πούμε, the passage focuses on how albumin was isolated from blood. Αυτό γίνεται μόνο στο τελευταίο παράγραφο, όχι. Blood transfusion affected war, καμία σχέση, war affected blood transfusion. Και φυσικά blood transfusions prevent fatalities, ούτε αυτό. Απλά μιλάμε για την τεχνολογία των μεταγγίσεων και πώς αυτή άρχισε από... από πάρα πολύ έτσι νηπιακή ηλικία και έφτασε μέχρι την σημερινή εποχή. Άρα λοιπόν στο 124, the passage focuses on how, η μόνη απάντηση είναι το C, blood transfusion technology improved. Πάμε στην προτελευταία ερώτηση. According to the passage, what advantage does albumin have over plasma? Why is albumin better? Και είναι το A. It takes up less storage space. Κάτι που το βλέπουμε ακριβώς εδώ πέρα κάτω στην τελική παράγραφο. Albumin alone works as well as plasma. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής το albumin και το πλάσμα είναι τους δίνουμε τον ίδιο βαθμό. Αλλά, and since it is only one element of plasma, even in liquid forms, it takes up only a fraction of the shipping
Ένα μικρό κομματάκι λοιπόν χώρο. And storage space that dried plasma does. Προτελευταίο. What is a result of blood loss? Αυτό είναι πάνω-πάνω. Το D. The patient goes into shock. Και είμαστε ακριβώς στην δεύτερη παράγραφο του κειμένου μας, όπου και λέει When large amounts of blood are lost, the blood vessels collapse and the body goes into shock. Και τι μας έχει μείνει, το 127. Why was using plasma to replace blood not an option? Το A. The process took too long. Το λέει χαρακτηριστικά σε ένα κομμάτι του κειμένου αυτό, εδώ, στο τέλος της δεύτερης παραγράφου, που έλεγε The whole process could take as long as 10 minutes, an eternity at war. Μία δηλαδή αιωνιότητα ήταν τα 10 λεπτά εν καιρό πολέμου. Θα περάσουμε τα υπόλοιπα κείμενα και θα μπούμε στην ωραία μας εκθεσούλα, η οποία αρχίζει πάντοτε με το μικρό κομματάκι του άρθρου. Διαβάζω λοιπόν από μια υποτιθέμενη εφημερίδα που λέγεται The City Times το εξής κομμάτι, το εξής απόσπασμα του άρθρου με τίτλο Students may get laptops. Teachers at a local elementary school want the school to buy laptop computers for all of their children to use at home. The teachers believe that having laptops will help the children do better in school. To pay for the computers, the school would have to close its library. The City Times wants to know how its readers feel about it. Να λοιπόν το πρόβλημά μας. Έχουμε λοιπόν κάποιους καθηγητές, κάποιους δασκάλους σε ένα δημοτικό σχολείο και θα ήθελαν να αγοράσουν κάποια laptops έτσι ώστε να έχουν οι μαθητές τους για να χρησιμοποιούν στο σπίτι. Οι μεν δάσκαλοι πιστεύουν ότι το να έχει ο μαθητής έναν λάπτοπ στο σπίτι θα τον βοηθήσει να έχει καλύτερη απόδοση στα μαθήματά του. Για να πληρωθούν όμως αυτοί οι υπολογιστές, οι οποίοι δεν θα είναι 5-10, θα είναι ξέρω εγώ 50 παράδειγμα, θα πρέπει να κλείσει το σχολείο, λέει, την βιβλιοθήκη του. Γιατί έχει έξοδα, γιατί μπορεί να έχει κάποιους υπαλλήλους μέσα, yeah. Δηλαδή να πάνε τα έσοδα της βιβλιοθήκης στους υπολογιστές. Και λέει τώρα λοιπόν, πώς αισθάνονται άραγε οι αναγνώστες της εφημερίδας για την σκέψη αυτή που έχει κάνει το σχολείο να κλείσει τη βιβλιοθήκη για να αγοραστούν τα λάπτοπς από τους μαθητές. Πάμε yeah. λοιπόν στο γράμμα. Should yeah. elementary school buy a laptop for every student? Write a letter to the editor explaining your view. Give specific reasons and examples of how this policy could be beneficial or problematic. Begin your letter, dear editor. Εδώ θα πρέπει να ομολογήσω ότι επειδή σήμερα που διαβάζουμε το γράμμα αυτό, τον τίτλο αυτόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ από την εποχή που γραφόταν το κείμενο αυτό, εδώ και μια δεκαετία, δεκαπενταετία. Και στη φετινή ειδικά χρονιά, όχι μόνο χρειάστηκαν τα λάπτοπς στα παιδιά, αλλά έπρεπε να αγοραστούν και άλλα λάπτοπς για άλλα παιδιά, τα οποία δεν είχαν να κάνουν το μάθημά τους λόγω κορονοϊού κλπ. Και επειδή δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, δεν μπορείς παρά να πεις ότι ναι, πρέπει να υπάρχει το λιγότερο δηλαδή ένα λάπτοπ στο σπίτι και φυσικά μια σύνδεση ίντερνετ σε κάθε σπίτι για να μπορούν οι μαθητές να αποδίδουν στο σχολείο. Γιατί κάποιοι από αυτούς φέτος δυστυχώς ούτε καν μπόρεσαν να κάνουν επί δύο μήνες μαθήματα. Και όχι μόνο κυρία. Και μέσα σε πόλεις. Κυρία. Παρακαλώ. Παλιά δίνανε laptops, notebooks. Το θυμάμαι. Είχε κάποιο από τα αδέλφια σου τύχει να έχει κάτι τέτοιο? Είχε ο ξάδερφός μου. Μπράβο. Έχει δύο notebooks. Θα σου πω το εξής. Θυμάμαι την εποχή που μία κυβέρνηση, τώρα δεν θα ήθελα να μιλήσω με ονόματα, εδώ στην Ελλάδα λοιπόν, είχε ανακοινώσει ότι θα δίνονται λάπτοπς στους μαθητές
των γυμνασίων, ακριβώς τώρα πώς και τι δεν τα θυμάμαι κι εγώ, και μάλιστα είχαν προαναγγείλει ότι θα δίνονται νομίζω 700 ευρώ, κάτι τέτοιο, και αν ήθελε ο μαθητής να αγοράσει, ή 300 ευρώ, και αν ήθελε ο μαθητής να αγοράσει κάτι πιο ακριβό, θα έβαζε αυτό στα υπόλοιπα χρήματα. Υπήρχε λοιπόν πακέτο. Και πήγαινες εσύ στο μαγαζί στο οποίο ήθελες, ξέρω εγώ, να αγοράσεις το δικό σου το λάπτοπ. Μιλάμε ότι αγοράστηκαν τρελά λάπτοπ σε εκείνη την εποχή. Χιλιάδες λάπτοπ σε όλη την Ελλάδα. Και θυμάμαι ότι είχα μαθητές την επόμενη ακριβώς σεζόν. Εν τω μεταξύ, οι λάπτοπ αυτοί είχαν περαστεί μέσα και όλο το curriculum, το σχολικό, δηλαδή τα μαθήματα της τάξης, υπήρχαν με ηλεκτρονική μορφή μέσα στο λάπτοπ. Και τώρα μιλάμε για πόσα χρόνια πριν. 12, 15, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Το θυμάμαι σαν τώρα. Δυστυχώς, το πρόγραμμα, για χι λόγους, αυτοί που το φτιάξαν αυτοί ξέρουν, γιατί δεν προχώρησε. Και θυμάμαι ότι τα παιδιά μου τους χρησιμοποιούσαν τους λάπτοπ, γιατί εγώ από εκείνη την εποχή δούλευα με υπολογιστή στο σπίτι του κάθε μαθητή μου και με τα βιβλία του, αλλά και με υπολογιστή, γιατί κάναμε πολλά άλλα πράγματα που δεν είχαν να κάνουμε βιβλία. Και μας είχαν βοηθήσει πάρα πολύ τα λάπτοπ σε εκείνα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε λοιπόν στο γράμμα λοιπόν το οποίο αναλύαμε. Βέβαια, το θέμα εδώ πέρα είναι το εξής. Η ερώτηση παραμένει, should the elementary school buy a laptop for every student? That's not the question for me. But the question would be, would they have to close down the library or perhaps do a dance at school, or organize some kind of an auction, or organize an excursion, or should they give the students a project to make something to sell at an auction in order to raise the money? The question for me is not whether every student should have a laptop, but why close the library? That's my own thing. Λοιπόν, και πάμε και στο, θα αρχίσουμε αν γράψουμε το γράμμα με το Dear Editor, και πάμε και στο essay, το οποίο πάντα είναι πιο, έτσι, λίγο διαφοροποιημένο από το γράμμα. In some countries, residents of a community help decide how to spend money for their local schools. In others, the national government decides. Who should make decisions about how to spend school money? Explain, giving reasons and examples. Εδώ λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Σε κάποιες χώρες, λέει, οι κάτοικοι της κοινότητας αποφασίζουν πώς θα πρέπει να διανεμηθούν κάποια χρήματα σχολικά, κάποια χρήματα στα σχολεία τους, στα τοπικά τους σχολεία, και τι ακριβώς θα μπορούσαν να κάνουν τα σχολεία με αυτά. Σε άλλες όμως χώρες, πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση για τα κονδύλια. Εδώ νομίζω ότι είμαστε στη δεύτερη περίπτωση. Και το ερώτημα μας είναι ποιος θα πρέπει να κάνει αυτές, ποιος θα πρέπει να παίρνει αυτές τις αποφάσεις για το πού θα πρέπει να διανέμονται τα χρήματα και με ποιους τρόπους μέσα στα σχολεία. Δίνουμε λόγους γιατί έχουμε αποφασίσει αυτό και γιατί όχι το άλλο, και φυσικά μπορούμε να δώσουμε και παράδειγμα αναφερόμενοι στη δική μας χώρα ή στο δικό μας σχολείο. Λοιπόν, περνάω τώρα με την άδειά σου στο λεξιλόγιο. Άρα αλλάζω οθόνη και μπαίνω εδώ. Να μας βγάλω και εμάς από την οθόνη, δεν χρειάζεται να βλέπει ο κόσμος τις δικές μας τις φάτσες. Λοιπόν, test 7, vocabulary, διαβάζω με προσοχή και προσοχή πάντοτε στην προφορά των λέξεων, γιατί άμα πούμε τη λέξη λάθος, δεν θα καταλαβαίνουμε και τι λέμε μετά. Λοιπόν, accompany, escort, attend, go with, συνοδεύω. Adjustment, modification, alteration, correction, ή τροποποίηση. Admire, esteem, respect, think highly of, θαυμάζω. Admit, confess, acknowledge or declare, παραδέχομαι. Advantage, benefit, gain, plus, το προτέρημα, το πλεονέκτημα. Allow, permit, tolerate, agree to, επιτρέπω.
angle, point of view, approach, perspective, η γωνία, η οπτική, θα μπορούσαμε να πούμε αλλιώς, appear, emerge, show, become visible, φαίνομαι, εμφανίζομαι, application, request, claim, appliance, η εφαρμογή, η αίτηση, approaching, future, imminent, coming closer, προσεγγίζω, πλησιάζω, area, region, district, quarter, η περιοχή, arrangements, preparations, planning, measures, συμφωνία, ετοιμασίες, aspect, feature, phase, side, μεριά, πτυχή, προσέγγιση, attend, be present at, go to, concentrate, παρευρίσκομαι, beat, hit, strike, win, χτυπώ αλλά και κερδίζω, believe, trust, consider, think, πιστεύω, θεωρώ, blame, fault, guilt, charge, κατηγορώ, calculate, estimate, evaluate, work out, υπολογίζω, carried, approved, accepted, passed, εγκρίνω, κουβαλάω, characteristics, individuality, uniqueness, personality, χαρακτηριστικά αλλά και προσωπικότητα. Ανεβάζουμε λίγο την οθόνη για να διαβάσουμε από το circumstances και κάτω. Είμαστε λοιπόν ακριβώς εδώ. Circumstances, situation, conditions, status, οι συνθήκες. Code, system, policy, regulation, ο κωδικός. Company, corporation, business, group, party, εταιρεία αλλά και συντροφιά. Concentration, attentiveness, attention, focus, η συγκέντρωση. Concern, anxiety, fear, alarm, distress, unease, ενδιαφέρον, άγχος. Conduct, behavior, manner, perform, η συμπεριφορά ή πραγματοποιώ. Continue, carry on, persist, maintain, συνεχίζω. Cooperatively, helpfully, willingly, agreeably, συνεταιριστικά, συνεργάσιμα. Cover, wrap, coat, exterior, επικάλυψη, κάλυμα, καλύπτω. Dead, deceased, quiet, dull, νεκρός, αλλά και ήσυχος, αλλά και έχει τελειώσει η μπαταρία, αλλά και βαρετός, πάρα πολλά. Declared, affirmed, stated, confirmed, announced, ανακηρύσω, αλλά και δηλωμένος. Demand, insist, command, order, require, claim, απαιτώ, απαίτηση. Display, show, exhibit, put on view, εκτεθειμένος. Distribute, spread, circulate, scatter, διανέμω. Dry, waterless, dried up, στεγνός. Die, προσοχή, γράφεται διαφορετικά από το πεθαίνω, γιατί εκείνο είναι με D-I-E
Εδώ έχουμε DYE. Coloring, stain, tint. Βάφω και βαφή. Earn, make, receive, produce. Βγάζω, κερδίζω. Ease, easiness, simplicity, relieve. Άνεση, ευκολία, καθησυχάζω. Ανεβάζω για να αρχίσω από το empty και κάτω να λέω. Εδώ λοιπόν είμαστε. Empty, void, άδειος, κενός. Encounter, meet, come across, συναντώ. Encourage, give confidence, support, persuade. Ενθαρρύνω. Enter, go into, go through, penetrate, μπαίνω, εισάγω. Entry, admission, way in, doorway, είσοδος. Error, mistake, inaccuracy, το λάθος. Expansion, growth, increase, spreading out. Το είπα λάθος το μεσαίο ρήμα. Increase, increase είναι ρήμα. Increase είναι η αύξηση, η επέκταση. Expect, anticipate, look forward to, imagine. Περιμένω, προσμένω, αδειμονώ, φαντάζομαι. Explore, travel around, discover, εξερευνώ. Expression, look, face, term, έκφραση προσώπου ή λόγου. Factor, issue, feature, aspect, παράγοντας. Feel, sense, experience, believe, consider, νιώθω, πιστεύω. Frequency, incidence, regularity, occurrence, η συχνότητα. Gain, increase, add, put on, κερδίζω, αυξάνω. Guilt, responsibility, blame, remorse, shame, η ενοχή. Heading, title, banner, κατευθύνομαι, αλλά και επικεφαλίδα. Ανεβάζω λίγο οθόνη. Hold, grasp, grip, cling onto, embrace, κρατάω. Indicate, point to, designate, signify, αναγράφω, αλλά και επιδεικνύω. Inquiring, inquisitive, interested, curious, searching, ερευνητικός, ενδιαφερόμενος, περίεργος. Intelligence, cleverness, intellect, brain power, η εξυπνάδα. Intend, mean, aim, plan, be determined, σκοπεύω. Introduce, bring in, initiate, commence, present, ξεκινώ και συστήνω. Πάμε και στην τελική μας σελίδα. Ωραία. Investigate, examine, explore, study, consider, ερευνώ. Involve, engage, entail, occupy, εμπεριέχω, με αφορά. Language, tongue, speech, words, η γλώσσα. Mix, combine, blend, unite. Ανακατεύω, συνδυάζω. Model, replica, copy, miniature, μοντέλο. Notice, observe, become aware of, συγγνώμη, detect, note, ειδοποίηση, σημείωμα, παρατηρώ. Operation, act,
action, function, business, λειτουργία, επιχείρηση, αλλά και χειρουργείο. Opportunity, chance, occasion, break, prospect, η ευκαιρία. Origin, source, derivation, από το ρήμα derive, προέρχομαι από, κατάγομαι από. Beginning, foundation, καταγωγή, πηγή. Otherwise, or else, αλλιώς, ιδάλλως. Permitted, allowable, acceptable, tolerable, επιτρέπεται. Place, put, rest, lay. Θέση, τοποθετώ. Potential, possible, likely, prospective, ενδεχόμενος, πιθανός. Prefer, favor, rather, desire, like better, προτιμώ. Prepare, get ready, plan, practice, προετοιμάζω. Present, introduce, display, current, in attendance, παρουσιάζω, τρέχον, παρών. Για να ανεβάσουμε λίγο τη σελίδα, να αρχίσουμε από το primarily και κάτω. Ωραία. Είμαστε λοιπόν εδώ. Primarily, mainly, mostly, first and foremost. Πρωτίστως, κυρίως. Promote, endorse, encourage, sponsor, προάγω. Provisions, supplies, necessities, food, αποθέματα ή προμήθειες. Reaching, getting, accomplishment, success, φτάνω, επιτυγχάνω. Realize, understand, comprehend, recognize, make, συνειδητοποιώ, πραγματοποιώ. Recognition, credit, gratitude, acknowledgement, αναγνώριση. Recognize, be familiar with, distinguish, identify, αναγνωρίζω. Regard, observe, watch, having to do with, αφορά. Region, area, district, η περιοχή. Remain, stay, παραμένω. Remark, observation, comment, παρατήρηση, σχόλιο. Replace, put back, reinstate. Substitute, αντικαθιστώ. Representation, symbol, image, illustration or version, αναπαράσταση. Represent, stand for, symbolize, correspond to, αντιπροσωπεύω. Reserved, set aside, aloof, kept, κρατημένος, συγκρατημένος. Respectively, correspondingly, αντίστοιχα. Ανεβάζω για να πάμε από το revealing και κάτω. Και πάμε. Revealing, showing, αποκαλυπτικό. Satisfy, please, make happy, suit, persuade, ικανοποιώ. Search, investigate, seek, exploration, ψάχνω. Seeking, looking for, αναζητώ. Sentence, verdict, ruling, phrase, πρόταση ή αλλιώς καταδίκη. Series, sequence, succession, progression, η σειρά. Shade, hue, dimness, σκιά, απόχρωση. Shadow, silhouette, outline, η σκιά.
show, demonstrate, explain, prove, δείχνω. Simultaneously, concurrently, at the same time, ταυτόχρονα. Since, from the time when, while, because, as, εφόσον, από, επειδή. Slide, glide, slip, fall, γλιστρώ. Stain, blemish, mark, dirty, λεκές, βρωμιά. Steady, stable, firm, solid, ο σταθερός. Stiff, rigid, inflexible, hard, ανελαστικός, πιασμένος, μουδιασμένος. Store, pile up, accumulate, shop, αποθηκεύω, αλλά και κατάστημα. Και πάμε στο stretch. Extend, make bigger, τεντώνω. Support, hold up, carry, maintain, υποστηρίζω, στυλώνω. Surrounds, setting, environment, background, περίγυρος, περιτριγυρίζω. Take, get, obtain, receive, παίρνω. Tense, anxious, nervous, edgy, stretched, συγγνώμη, stressed, upright, σφιγμένος. Think, reason, consider, believe, assume, σκέφτομαι. Tight, tense, firm, stiff, σφιχτός. Unless, except, if not, but for, εκτός εάν. Urge, recommend, insist on, advocate, push for, παροτρύνω. Waste, misuse, throw away, ξοδεύω άσκοπα, επίσης σκουπίδια ή απόβλητα. World, earth, planet and globe, ο κόσμος, η γη. Τελειότατα! Λοιπόν, Αγαμέμνονα! Ναι. Όχι, πολύ φατσούλα όμορφη! Να σου πω, έχουμε τελειώσει το μεγαλύτερο challenge, ένα ολόκληρο βιβλίο με 7 κεφάλαια μέσα σε 7 μαθήματα. Πραγματικά, δηλαδή, είμαστε θεοί. Και πρώτα απ' όλα εσύ. Είμαστε πανέτοιμοι για αύριο, έχουμε μεγάλη αισιοδοξία και εδώ να χαιρετήσουμε τους φίλους μας και να τους πούμε όλους καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν. Θα το πάρουν, είναι πανεύκολο.